Ένα πρωτοφανέ σκηνικό φρίκη περιέγραψαν στι αρχέ τα θύματα του 59χρονου πρώην γυμναστή, που σε κατάσταση αμόκ εκτέλεσε εν ψυχρό τον 79χρονο Κώστα Χατζάκη και τραυμάτισε την 65χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέροντα διαμπερέ τραύμα στον νόμο, με του γιατρού να διαχειρίζονται με προσοχή την ευάλωτη ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Σοκαρισμένη περιγράφει τι δραματικέ στιγμέ. Βγήκαμε έξω, δεν τον γνωρίζαμε ποιο ήταν. Και πυροβόλησε. Ναι, μας είπε η γυναίκα που μένει απάνω είναι καλή. Λέω, καλή είναι η γυναίκα που μένει απάνω. Λέει, σας δημιουργεί πρόβλημα, όχι. Λέει, πληρώνει το ενίκιο, βέβαια. Και τι πληρώνει, λέω, συγγνώμη του λέμε, εμείς με μια φωνή με τον άντρα μου. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Και μπαμ, βγάλει το πιστόλι και μας πυροβολεί. Ανατριχιαστικές είναι οι καταθέσεις των ανήλικων φίλων του εγγονού της που γλίτωσαν από θαύμα. Είχαμε παγώσει όταν καταλάβαμε ότι οι σφαίρες περνούσαν την πόρτα της γκαρσιονιέρας. Οι φίλοι μου έπεσαν στο πάτωμα για να αποφύγουν τις σφαίρες, αλλά εγώ είχα κοκαλώσει και όπως στεκόμουν ένιωσα στον αέρα από μια σφαίρα που πέρασε από μπροστά μου στο ύψος της μέσης μου. Εγώ μόλις είδα την πρώτη σφαίρα να τρυπάει το τζάμι της πόρτας, έπεσα κάτω και πήγα πίσω από τον καναμπέ να ξεφύγω. Δεν θυμάμαι πόσες φορές πυροβόλησε γιατί είχα σοκαριστεί. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει και εμάς, γιατί οι σφαίρες περνούσαν από δίπλα μας. Οι γονείς των παιδιών ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Η μητέρα του 17χρονου μίλησε στην Κρήτη TV για την ηρωική στάση του γιού της που έσωσε τη γιαγιά αλλά και τους φίλους του από τη δολοφονική μανία του βράστη. Το παιδί προσπάθησε να βγει από την πίσω πόρτα του σπιτιού για να καλέσει τα παιδιά από δίπλα να κλειδώσουν την πόρτα. Είχε ενστικτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι θα συμβεί. Το πρώτο δεύτερο βήμα που έκανε άκουσε να οπλίζει τον πιστόλι και να πυροβολεί. Ήταν μπροστά στα μάτια του. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μου είπε ήταν να τραβήξω τη γιαγιά μου μέσα στο σπίτι. Είδα τον παππού μου κάτω νεκρό, τον είδα ότι ήταν νεκρός, ήταν ακαριέα. Ήταν ακαριέα το χτύπημά του και το μόνο πράγμα που κατάφερα μου λέει εκείνη τη στιγμή να κάνω ήταν να την τραβήξω, να κλείσω την πόρτα και να καλέσω στενοφόρο. Άκουγα τους πυροβολισμούς δίπλα που ήταν οι φίλοι μου και δεν ήξερα πόσα θύματα θα αντικρίσω ανοίγοντας την πόρτα να βγω. Την ίδια ώρα, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, η πρώην σύζυγος του 59χρονου άκουσε τους πυροβολισμούς και τα ουρλιαχτά της γυναίκας. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση κατέθεσε στην αστυνομία. Όπως είπε, είχαν χωρίσει από το 2017 εξαιτίας του αλκοολισμού και της διαρκούς βίαιης συμπεριφοράς του εναντίον της. Είχε μάλιστα προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα, καθώς τον θεωρούσε επικίνδυνο. Ο 51χρονος δράστης οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου με τους συγγενείς του αδικοχαμένου Κώστα Χατζάκη να έχουν συγκεντρωθεί εξαγριωμένοι έξω από τα δικαστήρια. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε κενό μνήμης εξαιτίας του αλκοόλ. Δεν θυμάμαι μία ημέρα από τη ζωή μου τα τελευταία 4 με 5 χρόνια να είμαι νυφάλιος. Είμαι δηλαδή ένα κινητό ζόμπι. Οι αστυνομικοί με συνέλαβαν λέγοντας ότι σκότωσα άνθρωπο. Πραγματικά έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι από τα χέρια μου αφαιρέθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου τίποτα από την ημέρα του εγκλήματος. Ο ίδιος ζήτησε να εξεταστεί από ψυχίατρο ενώ παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε το θύμα. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του θύματος, τον οποίο ούτε την όψη του δεν γνώριζα. Το όπλο το είχα αγοράσει πριν από 10 χρόνια από έναν αλλοδαπό μαζί με τις σφαίρες και δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη Τρίτη.